μεγάλο ερώτημα γύρω από την ανάλυση την οποία μας έκανες τώρα της τωρινής κατάστασης και της κατάληξης όλου αυτού του πράγματος, είναι το εξής. Ότι ενώ κάθε φορά το πρόβλημα είχε την αναγνώρισή του, έτσι ξέραμε περίπου πού χωλαίνει το σύστημα, και άκουγε ο κόσμος ότι έχει αυτές τις αδυναμίες στο ασφαλιστικό του ταμείο, ότι ενέχονται σκληρά μέτρα, θα μειωθούν οι συντάξεις του, θα αυξηθεί ο χρόνος εργασίας ή τα όρια συνταξιοδότησης κλπ. Έβλεπε αυτές τις λύσεις να έρχονται, και αντίστοιχα όμως οι φορείς οι οποίοι μελετούν, δουλεύουν πάνω στο ασφαλιστικό, όπως είναι το Ιστότητο Εργασίας, ΓΕΣΕ, ακόμα και κάποιοι ξενίκοι, κάθε φορά έλεγαν ότι αυτά τα μέτρα απλά θα δώσουν βιωσιμότητα κάποιων λίγων μηνών, άντε και κάποιων ελάχιστων ετών ακόμα στο σύστημα. Και πάλι βλέπουμε όμως ότι τα μέτρα τα οποία παίρνονται, ξανά και τώρα, είναι πάλι αυτά τα μέτρα τα οποία απλά δημιουργούν μια βιωσιμότητα πάλι κάποιων μηνών παρακάτω. Εδώ είναι το λάθος του μνημόνιου. Γιατί δεν πάμε στη λύση πια αυτή, την καλή χρήση των αποθεματικών, για παράδειγμα, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ταμείων, με ένα επιθετικό επενδυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, γιατί καταλήγουμε συνέχεια πάλι στη στρεβλή λύση που και ευλάπτει τους χρήστες και υποστηρικτές των συστημάτων. Και αντίστοιχα δεν προσθέτει τίποτα στο μέλλον. Ξανά μετά από λίγο πάλι στη μαύρη τρύπα. Εδώ είναι η στρεβλή αντίληψη που έκαναν οι δανειστές σε σχέση με το θέμα του μνημόνιου 1 και 2. Τη λογική του πολλαπλασιαστή δηλαδή. Ότι εδώ αυξάνοντας την ανεργία, μειώσαμε τη δυνατότητα ασφαλιστικών εισφορών στο σύστημα από νέους εργαζόμενους, οι οποίοι μείναν εκτός της παραγωγής, με αποτέλεσμα το σύστημα να επιβαρυνθεί με αδυναμίες. Ή έχοντας δομήσει ένα σύστημα σε κοινωνικούς πόρους και μία υποκαταστώ του κοινωνικού πόρου με ασφαλιστικές φορές, τα ταμεία που είχαν στηθεί στους κοινωνικούς πόρους απάνω δεν μπορούν να αντέξουν πλέον τις ασφαλιστικές φορές τις οποίες έχουν απαντήσει. Και δυστυχώς εδώ έχετε και πέφτει ο λαϊκισμός, όπου δεν είδαμε από νωρίς τις εγγενείς αδυναμίες του δικού μας κοινωνικού ασφαλιστικού μοντέλου για να τις αλλάξουμε. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε πλέον, ούτε έχουμε πόρους να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα, ούτε έχουμε περιθώρια και έχουν καταρρεύσει οι μύθοι. Πλέον, το μόνο καλό που έχει κάνει αυτή η ιστορία με την αναστροφή της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι έχει αποδείξει ότι άλλες λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν πια σε ένα σύστημα που δεν έχει να χρηματοδοτήσει το κοινωνικό ασφαλιστικό του σύστημα. Θα πρέπει να βρει ή να μειώσει τις φορές ή να αυξήσει συντάξεις. Ή να δημιουργήσει παράλληλα επαγγελματικά ταμεία τα οποία να αντέχουν τη δυνατότητα να δώσουν σε εκείνους που μπορούν με χαμηλά κόστη μια συμπληρωματική ασφάλιση για να μην πάμε στην ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί εκεί θα πάμε σε ένα αμυγός πλέον μη κοινωνικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα, να δούμε τι περικόπες πρέπει να κάνουμε στο σύστημα και τι συμμαζέματα, να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε την ακίνητη περιουσία. Γιατί από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί είναι τεράστια τα αποθεματικά κενά, τα αναλογιστικά κενά του ταμείου είναι τεράστια. Και τα λέει όχι εγώ, τα λέει το ίδιο το Ιστούτ της Εργασίας ΓΕΣΕ, δηλαδή του βασικού φορέα στηρίξης των εργαζομένων. Τα αναλογιστικά κενά, τα ταμεία που έχουν και το ΟΑΕ και ο ΑΓΑ και το ΝΑΤ και τα ταμεία πλέον ελευθερών επαγγελματιών είναι τεράστια. Δεν σώνονται. Όσο για να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία. Το πρώτο ζήτημα που θέτει πάντα βέβαια το Ιστούτο Εργασίας ΓΕΣΕ είναι και η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής στα ταμεία, έτσι, που είναι βασικότατη πληγή και αιμορραγία. Εντάξει, αυτό αφορά τη ΓΕΣΕ και το ΙΚΑ. Το ίδιο όμως δεν αφορά τον ΟΑΕ, δεν αφορά το ΤΕΒΕ, δεν αφορά τον πρώην ΤΕΒΕ, τον ΟΓΑ, δεν αφορά εμάς. Εμείς τι εισφοροδιαφυγή, εμείς πληρώνουμε ό,τι πληρώνουμε. Έχουμε 76% σπραξιμότητα ταμείου. Σε αντίθεση με άλλα ταμεία. Παρά τα αυτά, το ταμείο δεν βγαίνει γιατί στήθηκε στρεβλά και τα αποθεματικά του δεν επαρκούν. Γιατί ήταν ένα σύστημα κοινωνικών παροχών, τόσο βάζει, τόσο παίρνει. Δεν μπορεί να σωθεί το ταμείο αν δεν βρούμε άλλου πώ να το στηρίξουμε. Ή θα πούμε ότι όλοι έρχομαστε να αυξήσουμε τι φορέ μα για να έχουμε κάποιε συντάξει αξιοπρεπεί. Ή θα πούμε ότι συντάξει 1.368 ευρώ με 5.000 το μήνα έσπαξε δεν μπορούν να βγουν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κοινωνικοί πόροι που στηρίζουν το σύστημα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ. Μόνο σου ανέφερε πριν ότι η συζήτηση είναι τεράστια. Οπότε. Φτάνουμε μέχρι αυτό το σημείο που έχουμε πολύ σπουδαίες πληροφορίες και υλικό που μας παρέθεσες και ανανεώνουμε πάλι το ραντεβού μας στο άμεσο μέλλον. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που μιλήσαμε και μιλάμε με αφελούς ανθρώπους και θέλω να μιλάω με ανθρώπους που δεν κάνουμε σε δημόσια μέσα προβολή, σε έναν κόσμο που θέλει να ακούσει και θέλει να προβληματιστεί και σε έναν κόσμο που δεν έχει μάθει να έχει ιδεολογικά προτάγματα και να βάζει παροπίδες στα αυτιά του. Όποιος θέλει να ακούσει, είμαστε δεκτικοί σε οποιοδήποτε αντίλογο υπάρχει σε αυτά που είπαμε. Όχι, δεν είμαστε τελείωμα σε πού. Αφενός στα στοιχεία που δεν ανατρέπονται, τα στοιχεία είναι νούμερα και δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με τα νούμερα και δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με ανθρώπους οι οποίοι, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν θέλουν να λάβουν τις ευθύνες απέναντι στον τόπο και στο λαό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική μας εκτίμηση για την Α και Β κίνηση του κάθε υπουργού ή του κάθε πρωθυπουργού, και άλλο η ανάγκη, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης να είναι αυτή που πρέπει να ευνομούμε το δημοκρατικό κράτος. Κάποια στιγμή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη δημόσια διοίκηση. Ας καταληφθούμε λοιπόν αυτή τη συγκυρία για να αλλάξει και αυτή η νοοτροπία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.